Υπήρξε ένας από τους πιο αναγνωρισμένους μουσικοσυνθέτες και όμως όταν πατούσε το πόδι του στην Κρήτη και τα Καπετανιανά, γινόταν απλά ένας μεγάλος κριτικός. Ο Θάνος Μικρούτσικος, έχοντας επιλέξει τα Καπετανιανά για να αγοράσει ένα μικρό σπίτι πριν από 15 χρόνια, κατάφερε, όπως έλεγε, να βρει το ορμητήριό του, το ησυχαστήριό του, τον τόπο που γινόταν ένα με το είναι του, όπως του άρεσε να λέει. Όταν βρισκόταν στα Καπετανιανά, που διέμενε μεγάλα χρονικά διαστήματα, μέχρι να τον χτυπήσει ο καρκίνος, οι ρυθμοί του κινούνταν παράλληλα με αυτούς του γνήσιου βουσκοχωριού. Με τους ρυθμούς του Κόφινα και των Αστερουσίων, τους ρυθμούς των κατοίκων που τον είχαν ως μέλος της οικογένειάς τους. Και ο ίδιος δεν δίσταζε να μιλάει δημόσια για την αγάπη του σε αυτόν τον τόπο. Συνομιλώντας με τον Κόφινα, έλεγε το Μάρτιο του 2017, αγναντεύοντας στο επιβλητικό βουνό. Ενώ τον Απρίλιο του ίδιου έτους, το πώς τέριαζε τις λέξεις και έκανε κάλεσμα για μια ρακή, άφηνε να καταλάβει έντονα πόσο ένα ένιωθε με τον τόπο αυτό. Όσοι είναι ακόμα εδώ, τους καλώ αύριο στα Καπετανιανά να τους κεράσω ρακές για τα γενέθλιά μας. Μαρία, παιδιά και εγγόνια είναι στις επάλξεις. Ωστόσο για μένα, επιμένω να κερδίζω το χρόνο στα σημεία. Ήταν τα τελευταία 15 χρόνια στα Καπετανιανά. Το σπίτι στα Καπετανιανά το βρήκε η σύζυγός του, η Μαρία, η οποία είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος, και αυτή τον έπεισε να έρθουν. Στην αρχή ο ίδιος δεν ήθελε, αλλά με την πάροδο του χρόνου το αγάπησε πάρα πολύ το χωριό και έμεινε, ερχόταν κάθε χρόνο πολύ συχνά. Αγαπούσε κυρίως τους ανθρώπους, αγαπούσε το περιβάλλον και αυτό είναι κάτι πολύ σπουδαίο για μας. Αφήνει όμως παρακαταθήκες το έργο του, όπου πάντα με πολύ αγάπη και σεβασμό θα θυμόμαστε τη δουλειά του και τη δράση του. Μαζί με τον Θάνο Μικρούτσικο και τη σύζυγό του Μαρία Παπαγιάννη, δημοσιογράφο και συγγραφέα παιδικών βιβλίων, πολλοίς κόσμος από τον κύκλο τους είχε αγαπήσει τα Καπετανιανά και με κάθε ευκαιρία βρίσκονταν κοντά τους. Όπως όταν πλέον είχε διαγνωστεί ασθένεια και ο ίδιος μάχονταν για να ζήσει. Κατεβήκαμε από το πρωί στο γυαλό, προσκύνημα στο καφενείο της Σούλας. Πλησίαζε ένα ιστιοφόρο. Κοίταξα με τα κιάλια. Τι να δω. Ο Κότσιρας, ο Πασχαλίδης, ο Θηβαίος, η Ρίτα και η Μαριάννα. Τους υποδέχτηκα όλο χαρά. Ρε εσείς τι κάνετε εδώ? Ήρθαμε να σε δούμε. Ύστερα είναι και οι συναυλίες του Βύρωνα. Να κάνουμε και μια πρόβα. Πάρε τα κιάλια να δεις. Μακριά στο πέλαγος ένα φουσκωτό πλησίαζε με μεγάλη ταχύτητα. Οδηγούσε ο Νταλάρας. Δίπλα του Μητσιάς, ο Παπακοσταντίνου, ο Θωμαίδης, ο Μεράντζας. Λείπει η Χαρούλα, σκέφτηκα. Ο Κότσιρας ανακατάλαβε μου φώναξε. Οι πριγκίπισσες έρχονται αεροπορικός. Πρέπει κιόλας να φτάνει στο σπίτι. Πάμε τότε Καπετανιανά. Ρακή έχεις? Ρώτησε ο Θηβαίος. Οι φίλοι μου με κατασυγκίνησαν και είναι και Μεγάλη Πέμπτη. Ήταν μια από τις πολλές γιορτές Πάσχα που ο Θάνος βρισκόταν στην περιοχή. Όπως το 2017 που τη Μεγάλη Παρασκευή μαζί με τους κατοίκους μέσα στο ναό έψαλε τα εγκόμια. Πάρα πολύ καρδιές με όλους τους ανθρώπους. Με συμμετείχε σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις όποτε ήταν εκεί. Είτε κηδείες, είτε μνημόσυνα, γάμους, με όλους είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Κάτω στην παραλία, στον Άι Γιάννη, κατέβαινε κάθε μέρα. Ο Θάνος ήταν ενεργός πολίτης και στα Καπετανιανά. Είχε γίνει ιδρυτικό μέλος μιας ομάδας ανθρώπων για την αναβάθμιση των Αστερουσίων. Μαζί με τον Θάνο έχουμε κάνει ένα σύλλογο όλοι μαζί που προσπαθήσαμε να αναβαθμίσουμε κάπως την περιοχή. Ήταν ο Σύνδεσμος Προστασίας Αστερουσίων. Μάθαμε, γνωρίσαμε τους ποιητές μας μέσα από τη μελοποίηση των στίχων τους και σαν από θαύμα ή κάρμα, ο Σταυρός του Νότου που σημάδεψε τους μουσικούς δρόμους σου, σε οδήγησε σε λιμάνι του Νότου της δικής σου Ιθάκης, της δικής σου απάνεμης γωνιάς του σύμπαντος που έχει όνομα Καπετανιανά, λεγόμενα Καπετανέων τόπος, τόπος ιερός. Ταπεινοί εμείς, εναποθέτουμε τις ιερές μνήμες της γήινης συμπόρευσής μας ως ίστατο αντίο. Τα Καπετανιανά και η Κρήτη ολόκληρη αποχαιρετούν το Θάνο Μικρούτσικο. Τον άνθρωπο που μαζί με τον Καβαδία αγάπησε με πάθος τη θάλασσα, την αρμύρα της και έφτασε μέχρι το τέλος με καπετανίσια ορμή να αντιμετωπίσει ακόμη κι όσα δεν μπορούσε και σαν καπετάνιος να φύγει. Φτάσε, παίρνει αριστερά, μην το ζορίζεις.